Πάντα το θέμα μας είναι τα σχολεία, σαν ΕΛΜΕ, και πάντα ενδιαφερόμαστε τα σχολεία να λειτουργούν με τον ασφαλέστερο τρόπο, τουλάχιστον για τις μέρες αυτές που περνάμε το θέμα με τον COVID. Σήμερα η απεργία θέλει να δείξει την αντίδρασή μας και την αντίθεσή μας σε κάποια θέματα που δημιουργήθηκαν με το Υπουργείο όσον αφορά για μας, για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η προσλήψη αναπληρωτών με τρίμηνες συμβάσεις, στις οποίες είμαστε αντίθετοι. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να είναι αναπληρωτές για όλη τη σχολική χρονιά και όχι για τρεις μήνες, τουλάχιστον, αν και εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα κενά όλα πρέπει να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς. Άρα ζητάμε περισσότερους διορισμούς, να καλυφθούν όλα τα κενά άμεσα. Βέβαια τα κενά δεν είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά, εντάξει, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά έπρεπε να έχουν καλυφθεί όλα. Ως προς τις σχολικές μονάδες? Οι σχολικές μονάδες, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ότι θέλουμε λιγότερους μαθητές ανά τμήμα. Για να μπορέσουν να τηρηθούν τα μέτρα, οι αποστάσεις. Υπάρχουν φόβοι για η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος όσο χειμωνιάζει? Εκφράζονται τέτοιοι φόβοι? Εκφράζονται φόβοι και με το κλίμα αυτό που επικρατεί, σίγουρα και εμείς φοβόμαστε. Όταν το κλίμα, είμαστε και βόρειοι εμείς εδώ στην Ξάνθη, οπότε πολύ γρηγορότερα θα αντιμετωπίσουμε το κρύο, τα κλειστά παράθυρα. Σίγουρα θέλουμε λύσεις, έτσι, και για την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.